Σήμερα για 10η φορά βρισκόμαστε εδώ, παραδώσαμε το σταυρό στον αναβάτη του Ψιλορίτη και σιγά σιγά να ανηφορήσουμε από το λάγκο του Μιγερού, από το λιβαδιώτικο Αόρι, να μπούμε στο πλακόστρωτο μονοπάτι, να ανέβουμε στην κορυφή του Ψιλορίτη για να κάνουμε θεία λειτουργία και ένα καλωσόρισμα σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο για 10η συνεχή χρονιά, να κάνουμε αυτή την όμορφη εκδήλωση τη στράτα του Ψιλορίτη στο λιβαδιώτικο Αόρι. Ευχαριστούμε όλους εσάς που για άλλη μια φορά βρίσκεστε εδώ στην αγκαλιά τη μεγάλη τη Λιβαδιώτικη και σας εύχομαι κάθε χρόνο να δίνουμε αντάμωση εδώ στο λάκκο του Μιγερού και να ανεβαίνουμε στην κορυφή του Ψιλορίτη να κάνουμε θεία λειτουργία, να κάνουμε ένα χορό και μετά να κατεβαίνουμε εδώ να συνεχίζεται η εκδήλωση. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και του χρόνου. Χωρίς ελπίδες στο χορό. Χωρίς ελπίδες στο χορό, το κάθε τυχερό μου. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τριλιγκάς. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να παραλάβω τον Τίμιο Σταυρό του Ψιλορίτη και να τον βγάλω στην κορφή για να γίνει η Θεία Λειτουργία μας. Θα πάρω την ομάδα μου, η οποία είναι από τους συγγενείς μου και από τους φίλους μου, και επιθυμώ, εύχομαι η βοήθεια του Τίμιου Σταυρού να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους, αυτούς που θα μπορούν να βγουν και αυτούς που δεν θα μπορούν να βγουν. Καλή αντάμωση του Ψιλορίτη. Γιατί δεν εξεδίλιανε άνμα. Γιατί δεν εξεδίλιανε κι αν ένα όνειρό Σαμάνα, μάνα, μά, κι αν ένα όνειρό μου. Βρισκόμαστε στο λάγκο του Μιγερού σε υψόμετρο 1850 μέτρα. Για 10η συνεχόμενη χρονιά, με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώνουμε αυτή την εκδήλωση. Όσοι είχαν την τιμή να ανεβούν στην κορφή του Ψιλορίτη, στην πιο ψηλή κορφή της Κρήτης, ανέβηκαν σε υψόμετρο 2.456 μέτρα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και χαρά και να είναι βοήθειά τους ο Τίμιος Σταυρός. Η εκδήλωση αυτή ολοκληρώνεται με μεγάλες προσπάθειες, διότι όπως γνωρίζετε στο υψόμετρο που βρισκόμαστε δεν υπάρχει ούτε ρεύμα ούτε νερό. Εμείς όμως με τη βοήθεια των Συγχωριανών και όλο το φορέο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση, να μην λείψει τίποτα στο κάθε επισκέπτη μας. Είναι δύσκολο βέβαια σε αυτό το σημείο να ολοκληρώσεις μια τέτοια εκδήλωση, αλλά ευτυχώς υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, βοηθάει το χωριό, βοηθούν όλοι οι φορείς και ολοκληρώνουμε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όσοι δεν έχουν επισκεφτεί τον Ψιλορίτη, να τον επισκεφτούν, με μεγάλη χαρά θα διαπιστώσουν ότι άμα έρθουν μια χρονιά θα θέλουν να έρθουν κάθε χρόνο συνέχεια. Και πέταξανε σύννεφα και χαθήκα.
πέρασα και πέταξανε σύννεφα και χαθήκαν. Άντε σαμάν, αμάν, αμάν, σύννεφα και χαθήκαν. Τα πατέρνα στη στράτα του Ψιλωρίτη που κάνει μια γωνιά που οργανώθηκε άψογα από το δύο και από το Συνοδοχείο. Η ανάβαση του Ψιλωρίτη αποτελεί ένα χώρο τιμής στο βουνό που αποτελεί το σύμβολο της Κρήτης. Η διοργάνωση ήταν άψογη και πραγματικά εύχομαι ο καθένας να μπορέσει να κατακτήσει την κορφή του βουνού της ιστορίας της Κρήτης. Η στράτα του Ψιλωρίτη στην ουσία ακολουθεί τα χνάρια πάνω από 3.000 ετών ιστορίας, μια που και οι αρχαίοι κριτικοί ανέβαιναν σε αυτό το βουνό αποτείοντας φόρο τιμής. Να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Κοινότητα Λιβαδίων, να ευχηθώ να είμαστε όλοι καλά, να επαναλάβουμε του χρόνου την ανάβαση και να προσπαθήσουμε όλοι το βουνό αυτό που αποτελεί το στολίδι της Κρήτης να το διατηρήξουμε και να αναδείξουμε και την περιβαλλοντική και την τουριστική του αξία. Πουδρικό το αίμα που σταλάζει, φαίνεται πως αντίσταση τ' Αρκάδη ετοιμάζει. Κουλουκονά τα λόγια σου σαν το παρούτι καίνε, γιατί μανάδες δέρνονται και μυρολόγια λένε. Σαν το μεγάλο στράτηγο τα ανάστημα σηκώνει, του φέκια πάρου τα σκαγά για τσάντρες συγκεντρώνει. Σέρνει μια δυνατή φωνή και σούνται τα λιβάδια κι αμέσως αρματώνονται όλα τα παλικάρια. Με μεγάλο πλάρχηγο το σώπασι το Γιάννη, το κούβο τον εξάκουστο που μπάλα δεν το πιάνει. Πάντα μπροστάρης ο Τζαγιάς, ο Βάλεργο Κυριάκος, φοβός και τρόμος Τσιτουρκιάς, μεγάλος πολεμάρχος. Ω,
ό,τι μη σε δόκανε στην κάτων εκκλησία. Για τσι πατριδός την τιμή να γίνουνε θυσία. Αρματωμένοι ξεκινούν πως έφτασε το βράδυ κι εσείς όλο το χωριό ήτανε στο λιβάδι. Έτσι από χαιρέτηξε ο κάθε γιος τη μάνα με την ευχή της ελευθεριάς να παίξει κι η καμπάνα. Χαιρετούν και ξεκινούν, λεβέντικα ανεβαίνουν κι ας εκατέχαν ζωντανοί πως δεν ξαναγιαγέρνουν. Σαν τα λιοντάρια πολεμούν τον απιστό το Τούρκο για δεν αντέχουνε στη σκλαβιάς να ζουνε δυο στο Μούρκο. Φωνάζουν με ένα στόμα και με μαλλί βαδιώτικο εβάφτηκε το χώμα. Ηρωικώς μαχόμενοι επέσανε στ' αρκάδι κι απλώθηκε στον ουρανό ένα βαθύ σκοτάδι. Όλοι θυσιαστήκανε για την τιμή των όπλων και ζούμε εμείς ελεύθεροι σε τούτον εδώ τόπο. Με μια βαριά πληρώ μια ματσέτσα τριά σημάδι τιμή και δόξα εις τσι νεκρούς που πέσανε στ' αρκάδι. Σας καλωσορίζουμε στο λάθο του Μιγερού στη στράτα του Τσιλορίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Καλωσορίζουμε τον Τίμιο Σταυρό από την κορφή του Τσιλορίτη στην πιο ψηλή κορφή της Κρήτης. Εύχομαι σε όσους ανέβηκαν και σε όσους δεν ανέβηκαν πάντα υγεία με χαρά να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να ανεβαίνουμε στην κορφή του Ψιλορίτη και να προσκυνάμε τον Τίμιο Σταυρό. Ο Τίμιος Σταυρός είναι εδώ πέρα. Όσοι θέλουν μπορεί να έρθουν να το προσκυνήσουν. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζουμε στον περήφανο Ψιλορίτη. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς, τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο και όλους τους φορείς του Δήμου, την κοινότητα, όλους που συνέβαλαν με τον Α ή Β τρόπο για 10η συνεχή χρονιά να καταλήξουμε εδώ στη μεγάλη αγκαλιά του Ψιλορίτη, στη Λιβαδιώτικη αγκαλιά. Για άλλη μια φορά να χαρούμε και να σας χαιρετήσουμε, να σας καλωσορίσουμε στο περήφανο μας βουνό, στο Ψιλορίτη, στο Λάκκο του Μιγερού. Και να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που διαδίκατε αυτό τον όμορφο τόπο, τον περήφανο. Εύχομαι καλή συνέχεια. Εύχομαι η χάρη του Τιμίου Σταυρού που σήμερα ανεβήκανε με την ομάδα εδώ τα παιδιά, με τον παπά Μανουέλ και τα παιδιά όλα αυτά, που ανεβάσανε για άλλη μια φορά τον Τίμιο Σταυρό, να πάρουμε την ευλογία του. Και σας εύχομαι να είναι προστάτης όλων σας, να σας βοηθά, να σας βλέπει και να σας προστατεύει. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, να είστε καλά, εύχομαι και του χρόνου με το καλό. Κύριε Βουλευτά του Νομού Ρεθύμνης, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Μιλοποτάμου,
κύριε Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κύριε Πρόεδρε της Έβρας Μυλοποτάμου, κυρίες και κύριοι των Σωμάτων Ασφαλείας, σας καλωσορίζουμε στο Λάκκο του Μιγερού, στη Στράτα του Ψιλορίτη, στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Εύχομαι σε όλους σας πάντα υγεία και χαρά. Με μεγάλη υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε στην πιο ψηλή κορφή της Κρήτης, στο Ψιλορίτη. Εύχομαι σε εσάς υγεία και χαρά και πάντα να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Μυλοποτάμ να έχει να πει το πράγμα. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Δήμου Μυλοποτάμου καλώς ορίσατε στο Ψιλορίτη. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί έτυχε πριν 18 χρόνια να έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια από τα λιβάδια, ο δρόμος να έρθει εδώ, οι μπάρες να ασφαλίσουμε το δρόμο, το καταφύγιο, το μονοπάτι να βγούμε στην κορφή. Αυτό το σχέδιο, ενώ ήταν όνειρο, έγινε πραγματικότητα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που κάθε χρόνο οι φορείς των Λιβαδίων πραγματοποιούν αυτή την εκδήλωση που έχει λάβει, ας πούμε, χαρακτήρα περισσότερο θρησκευτικό, να βγούμε όσο μπορούμε περισσότεροι στο Ψιλορίτη να μεταλάβουμε. Βοήθειά μας ο Τίμιος Σταυρός. Να είστε όλοι καλά και του χρόνου. Παρακαλώ τον κύριο Παπακοσταντή να έρθει. Ελεσιμότατοι, φίλες και φίλοι, νιώθω ιδιαίτερη τιμή γιατί ήταν η πρώτη μου φορά που συμμετείχα σήμερα στη Στράτα του Ψιλορίτη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια που κάνετε, ειδικά οι κάτοικοι των Λιβαδίων και των γύρω χωριών, για τη διαφύλαξη του Ψιλορίτη, του συμβόλου αυτού της Κρήτης. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου, η χάρη του κυρίου Σταυρού να μας βοηθάει πάντα και με υγεία να καταφέρουμε να επαναλάβουμε το σημερινό μας εγχείρημα. Να είστε όλοι καλά. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβαδίων θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς, το μεγάλο μας χορηγό στην Κιώτα, επίσης όλοι όσοι βοήθησαν για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, να ευχαριστήσω όλους τους Λιβαδιώτες και τις Λιβαδιώτισες που κάθε χρόνο βοηθούν για να ολοκληρώσουμε αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Ερυθρό Σταυρό που κάθε χρόνο συμμετέχει και ανεβαίνει στην κορφή του Ψιλορίτη, μη τυχώς ή μη πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαρές, χαρές.
βρήκανε, με βρήκανε. Διπλές χαρές με βρήκανε.